Γεια σας και καλώς ήρθατε στο πρώτο βίντεο της χρονιάς. Όχι, λέω γεια σας και καλώς ήρθατε. Γεια σας και καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα βίντεο αυτού εδώ του καναλιού. Είναι το πρώτο της χρονιάς, οπότε χρόνια πολλά. Και δεν θα μπορούσα να κάνω διαφορετική και καλύτερη έναρξη από το να έχω παρέα τους φίλους μου και να λύνουμε τα ερωτικά σας προβλήματα, έτσι ώστε να ξεκινήσει το 2020 χωρίς κανένα απολύτω ζήτημα. Προφανώς και δεν δίνουμε καμία κανονική συμβουλή, αλλά και τι πειράζει. Δύο μέρες είχαμε για να κάνουμε λίγο διακοπές. Δύο. Και σε αυτές τις δύο ζητήσαμε από εσάς να μας στείλετε τα ζητήματα καρδιάς σας. Και έτσι ένα βράδυ, εκεί στο ξύλινο σπιτάκι, αποφασίσαμε να δώσουμε μερικές λύσεις. Τώρα θα μπούμε στο αυτοκίνητο για να φύγουμε, οπότε αν κάτσει, θα λύσουμε μερικά ζητήματα και μέσα από το αυτοκίνητο. Να είναι έτσι λίγο carpool. Θα δούμε. Χρόνια πολλά. Καλή χρονιά. Θέλω οπωσδήποτε να βρω γκόμενο. Δεν ξέρω τι να κάνω. Αρχικά να ηρεμήσεις. Γιατί αν δεν ηρεμήσεις δεν θα βρεις. Να το. Ανδρέα! Έλα. Τρώω μπουλίνκ από τις φίλες μου γιατί είμαι 1,83 και μ' αρέσουν οι κοντοί με κυλίτσα. Βγάλε δελτίο εκεί που παίζει μπάσκετ, που παίζουν μπάσκετ και ναι. Να τους αφήσει τους γκόμενους. 1,83 είναι πολύ καλό τεσάρι για γυναικείο μπάσκετ. Α, ωραία. Να το ρίξεις στο γυναικείο μπάσκετ. Το βάζει στο κούτσουρο τελικά. Ναι. Είναι λίγο σαν πλαστικό υπονοούμενο αυτό. Το βάζει στο κούτσουρο. Το βάζει. Έλα. Εγώ του γράφω, αυτό με γράφει. Τελικά να γίνω συγγραφέα. Αρχικά να σταματήσει να του γράφει. Μιλάω πιο δυνατά. Και να βάλει το τηλέφωνό του, το όνομα μια φίλη σου και να τα γράφει εκεί. Όπα, τι. Εξηγήσου λίγο παραπάνω, μα ενδιαφέρει. Όταν θα θες να του γράψεις ναι. Και θα νιώθεις αυτή την απελπισία του ότι θες να του γράψεις και αν έχεις πιει και λίγο θες να του γράψεις και είναι αργά το βράδυ και τα λοιπά. Κοντινό στην απελπισία, ναι. Κοντινό στην απελπισία. Θα βάλεις το όνομά του στο κινητό μιας φίλης σου, κολλητής και θα τα στέλνεις εκεί, αβέρτα. Στείλε. Στείλε για πάντα, στέλνε. Ευχαριστούμε. Ωραία. Νίκο! Σχέση από απόσταση. Εγώ 1,65, αυτός 1,98, όπως το βλέπεις. Είναι η μόνιμη απάντηση σε διάφορα. Τι θες να κάνεις, θες να κρεμαστείς. Ναι. Δεν μπορείς. Για πες. Χτυπάς. Πάμε, θα το κάνω φέρα. Με το που με ρωτήσεις θα το απαντήσω. Είναι DJ. Καλό. Όλοι μου λένε ότι DJ αλλάζω γυναίκες συνέχεια, αλλά μου αρέσει πολύ. Να σου πω κάτι, να τον ακολουθείς όπου παίζει. Όπου παίζει, να βλέπεις το πρόγραμμά του και να πηγαίνεις μαζί του. Αγάπη μου, ήρθα και εγώ, μου αρέσει πολύ η μουσική που παίζεις και ήρθα μαζί να κάτσουμε. Δίπλα φρίκι, του. Φρίκι, έτσι, έτσι, δίπλα του, χαλαρή. Δέλα, έτσι, χαλαρή, δίπλα με το ποτό σου. Σαν να μην σε νοιάζει τίποτα και να τα βλέπεις όλα. Όπου παίζει από πίσω του. Εγώ θα στα πω. Είναι πάρα πολύ σημαντικό, το εννοώ. Οι φίλες μου ναι. Δεν συμπαθούν το αγόρι μου. Mm. Τι να κάνω? Κάτι βλέπουν που εσύ δεν βλέπεις γιατί είσαι τύφλα από τον έρωτα. Θα άκουγα τις φίλες μου λίγο περισσότερο. Συγγνώμη. Υπάρχει μια κρίση στη σχέση μου με τον κουραμπιέ εξαιτίας του μαλλομακάρουν. Τι να κάνω? Τον κουραμπιέ. Ωραία. Ευχαριστώ. Κάνω μια θεραπεία. Α, ωραία. Άκουσε με τώρα, Ντορέτα, λίγο σε ενοχλώ από τον ήλιο. Με ήθελε, ναι. Δεν τον ήθελα. Όχι, και τώρα που τον θέλει, δεν σε θέλει αυτός, ε? Αυτό είναι? Να ολοκληρώσω. Πήγα με άλλον και μετά τον ήθελα και εγώ, αλλά του είπα ότι πήγα με άλλον. Αρχικά, μπράβο για την ειλικρίνειά σου, γιατί θα μπορούσες να το έχεις κρύψει και να μην του το έχεις πει. Συγχαρητήρια. Και δεν σε θέλει τώρα που πήγες με άλλον. Αυτό είναι το πρόβλημα. Δεν έχω καταλάβει ποια είναι η ερώτηση. Ωραία, ζάνησε την αγκαλιά και τη είπε μου λείψες. Συγγνώμη, εφόσον ήταν μόνη της, δεν μπορούσε να πάει, αφού δεν την ήθελε. Και μετά δεν την ήθελε επειδή πήγε. Αφού δεν την ήθελε, μπορούσε να κάνει ό,τι θέλει η κοπέλα. Μπράβο, και ήταν και ειλικρινής και που του το είπε. Που αυτή, θα έπρεπε γιατί να τον κοινωθεί. Θέλει αυτή, γιατί τον θέλει. Τώρα εσύ πήγες μάλλον και απογοητεύτηκες και αποφάσισες να δοκιμάσεις με αυτό. Έκανε τη σύγκριση. Έσχος. Στείλει μου κάποιο. Γράψε το κινητό μου 6-9-4. Δεν θέλει να συζητάμε ποτέ το τι είχε συμβεί με την πρώην του. Να ανησυχήσω. Τι, να πέσω, τορκίζομαι. Κατρίνα,
μου την πέφτει μια ελληνική διασημότητα, αλλά με ψήνει, δεν με ψήνει να κάνω κάτι. Ποια ελληνική διασημότητα, αρχικά, ξαναστηλεύουμε και θα το συζητήσουμε. Μεγάλα τα φασαρία, ρε παιδιά όμως. Φιλιππέ. Ναι. Κάνουμε σεξ όπου βρεθούμε, όπου σταθούμε, είναι κακό? Όχι, είναι πάρα πολύ καλό και είστε πάρα πολύ φίλοι μου. Μπράβο σας! Έτσι πρέπει. Τωρέτα. Ναι. Δεν μπορώ. Λοιπόν. Τόσες απαντήσεις. Τόσα ερωτήματα της ζωής. Πώς να του κεντρήσω ακόμα περισσότερο το ενδιαφέρον? Του το έχεις κεντρήσει ήδη λίγο, δηλαδή. Ναι, το έχει κάνει λίγο. Με ποιο τρόπο το έχεις? Θα πρέπει να ξέρουμε πώς το κέντρισες για να δούμε το κάτι παραπάνω. Όχι, θέλει να αλλάξει τον τρόπο, παιδί. Στείλε με ένα μήνυμα. Άκουσε με, γράψε το κινητό μας. Ανδρέα, έχουμε χωρίσει και ανεβάζει όλο story και φωτιές και τέτοια ψάχνετε. Φωτιές? Ναι. Τι φωτιές? Ρομαντικές, δεν ξέρω, σε τζάκια και τέτοια. Ψάχνετε, ψάχνετε. Δεν το εννοείς? Όχι. Είναι ανοιχτή η πόρτα. Τι, εγώ είμαι με το φακό. Sadness, misery. Hello, darkness, my old friend. Νικό. Gym freak έγινα για το γυμναστή, αλλά στο γιόνι του. Δεν με νοιάζει να φτιάξω κορμί, αλλά το παιδί. Πώς? Τι να κάνει? Μίλα. Μίλα, σατανά. Κοίταξε τώρα. Σου μείνει τουλάχιστον το σώμα. Να τα λέμε αυτά. Κάτι κέρδισες, κάτι χάνεις. Όλα στη ζωή είναι. Κάνει κάτι πίσω μου. Ναι. Έλα, Λογικό. Μερί δεν μου πήρε δώρο για τα Χριστούγεννα. Να τον χωρίσω? Όχι μωρέ, μην τον χωρίσεις. Μπορεί να βρίσκεται σε μια οικονομική στενότητα. Άστον. Μα δεν είπε να πάρει ένα ακριβό δώρο, ρε εσύ. Μπορεί να πάρει. Κάτι συμβολικό, κάτι συμβολικό. Και ξέρεις τι, πιο ωραία είναι αυτά τα δώρα που κάποιος έχει σκεφτεί, ξέρω εγώ, και σου έγραψε ένα σημείο, μα πήρε ένα λουλούδι, σου ζωγράφησε ένα μικρό καδράκι, πήρε από τα μαλλιά σου και κέντησε κάτι. Συμβολικά, κάτι απλό. Ναι, αλλά αυτό δεν τη πήρε τίποτα, λέμε. Τελικά μάλλον χωρίς. Μούφα. Του αρέσω, ναι. Και μου αρέσει, αλλά είναι 3 χρόνια μικρότερος. Τι να κάνω? Και αυτό που είναι το πρόβλημα. Μούφα, να κάνει. Ρε, πήγε στρατό και με παράτησε. Διπλό. Καλύτερα για σένα. Γιατί? Γιατί άμα την παράτησε επειδή πήγε στρατό, εντάξει, τότε δεν υπήρχε λόγος να είναι μαζί του. Πάμε παρακάτω. Ευχαριστούμε. Είσαι εντάξει? Ναι. Αρχικά να πω ότι πίνω από το... Μπουκάλι μου, πάγε που. Σκάσε! Είμαι λεσβία, τι να κάνω? Να πας στο noise. Ποιο ωραίες μου μουστάκι, τι να κάνω? Τι? Θα συμφωνούμε εμείς όλοι εδώ σε αυτό. Έχεις τα δόντια σου μπισκότα. Αλήθεια. Έλα. Συγγνώμη λίγο. Θέλω, όχι. Άμα μου κάνει αντιδράσεις στο Insta 4 χρόνια τώρα, πιστεύεις μη διεκδικεί? Τι σημαίνει σου κάνει αντιδράσεις στο Insta? Αντιδρά του, γελάκια, φατσουλίτσες, μπράβο, χειροκροτήματα, 100%. Α, και τίποτα άλλο. Και τίποτα άλλο. Το θέμα είναι να σου κάνει καμία αντίδραση στην πραγματική ζωή, καλό μου κορίτσι. Το Instagram δεν είναι η πραγματική ζωή. Δεν είναι η ζωή το Instagram. Η ζωή είναι αυτό. Υπέροχο. Παίζω. Πότε θα παίξω? Πρωτοχρονιά θα είμαι στο ίδιο κλαμπ με αυτόν που μου αρέσει και την κοπέλα του. Πώς να φερθώ? Καταρχάς, δίσου πάρα πολύ ωραία. Βάψου πάρα πολύ ωραία. Και μην κοιτάξεις ποτέ από το μέρος τους. Κάνε εσύ τη ζωάρα σου, χαχαχά, γέλια, χαρές. Βουάου! Και βάλουσε ένα καζάνι. Και βάλουσε ένα καζάνι.
Και κλέψε του ένα μικρό δοντάκι και χρησιμοποίησε το για να κάνει ένα μικρό. Τίποτα, μην ασχοληθεί, αλλά όντω πρέπει να σε κάνω τον άρα. Μου αρέσει ο κολλητό του που αρέσει στην κολλητή μου. Φτιάξτε με την κολλητή σου. Νίκο! Θέλω να κάνω σεξ με μουσική, ενώ αυτός όχι. Please. Γιατί κλειδώθηκε. Έχω κι άλλο. Με χώρισε με SMS. Yes, SMS. Επίσης, ευτυχώς που σε χώρισε με SMS. Μαλάκα. Είναι σωστό ενώ είναι με άλλο να πάω και να τη φασώσω. Και ποια είναι η ερώτηση? Άρα δεν συμφώνησε. Ξέρω εγώ, αναλόγως τώρα, αυτή είναι σωστή? Καλέ, αυτή είναι με άλλο να πάει αυτός άσχετα να τη φασώσει. Ναι, αυτή είναι σωστή, θα ενδώσει, δεν ξέρω. Ξέρω εγώ, αν είναι σωστή αυτή, δεν θα ασχοληθεί. Τι χαρτιά έχεις? Ένα δράμα. Λίγο πιο δεκ... Ντορετά. Ξύρισε... Ξύρισε, σπασχάλι. Ντορετά. Ξύρισε τα μουσια του και δεν μ' αρέσει πια. Τι να κάνω. Καλή μουσια, τα ξαναβγω, περίμενε τρεις μέρες. Τι είναι αυτό λες και τα ξύρισε, τα κάνε με λέιζερ, τα κάνε, δεν θα ξαναβγούν. Δεν θέλω να επαιδιάσω αυτά τα επιφανειακά να στέκεστε, σημασία έχει ψυχή. Το άλλο είναι τρίχης. Μήπως τα ξύρισε για άλλο λόγο. Γιατί τα ξύρισε? Λέω τώρα. Φοράω και την μπλούζα την αντίστοιχη. Shake away. Αλλάζει. Μέρι. Ναι. Θέλω τον Μούτσι. Πώς θα γίνει να τον παντρευτώ? Κάνε κάτι κι εσύ. Νικόλα. Ρα. Παντρεύεσαι? Ναι. Στο φτιάξα. Στείλ το μήνυμα στο 6942. Λοιπόν, τι φας? Τι σε προβληματίζει? Τι θέλω? Με θέλει. Όχι. Αλλά θέλω και την κολλητή της, τι κάνω? Γιατί ρε φίλε? Γιατί ρε φίλε, ρε στην κολλητή? Αποφάσισε με μαλάκα. Μπούμερακ. Ανέβα τη σκαλιά, να σου κάνω και μια ακόμα. Δε, όχι, sorry. Για να τον προσεγγίσω έκανα ψεύτικο προφίλ, μιλούσαμε και τελικά ερωτεύτηκε το ψεύτικο. Έπεσε στην παγίδα σου. Μα άρα ερωτεύτηκε σένα, αφού εσύ ήσουνα. Μα είναι το ψεύτικο σου λέει. Ναι, αλλά αυτός μιλούσε με αυτό. Μα άρα, ναι, άρα σε θέλει, γιατί μιλούσε με σένα. Το ότι δεν ήσουν εσύ οπτικά δεν έχει σημασία. Αυτά που του έλεγες τον έψησα. Ναι, αλλά... Άρα μπορείς να το κάνεις αυτό το κοινό. Εικόνα, όμως. Ναι, αλλά η εικόνα... Εικόνα, παιδιά, η ψυχή... Τι να κάνω, παιδιά, να κατέβουμε να το συζητήσουμε. Ναι. Ναι, okay, ναι. Ωραία. Αχ, θα σκοτωθώ με το... Τι λέγατε? Ναι, η εικόνα... Δεν είναι σωστό να προσεγγίσεις έναν άνθρωπο λέγοντας ψέμα. Αρχικά, αλλά αφού ερωτεύτηκε, ναι, το ψεύτικο... Είχε πάνω την εικόνα σου, λέει, είχε άλλη φωτογραφία. Νομίζω ότι μιλούσε με μια άλλη κοπέλα. Ναι, αλλά ναι. Το σημαντικό είναι ψυχή. Μέσω Instagram μιλούσανε. Ναι, μάλλον. Άφηκα καμία ψυχή. Παιδιά, η ψυχή. Μιλήστε στην πραγματική ζωή και όχι στα social media. Ψυχή... Κλείς το ραντεβού και δες τα αντίδραση. Είναι άβυσος. Α, καλά. Ωραία. Λοιπόν, πάρε τη τηλέφωνο. 6-9. Πάρε την. Και άμα δεν απαντήσει, όλα λύνονται. Έχει μικρό γιόνι. Τι να κάνω? Κουράγιο! Κάνω μόνιμο στον εαυτό μου αυτό εδώ που λέει. Μου έχουν στείλει πόσο λάθος τέτοια βίντεο. Σκέψω ότι δεν ξέρεις ακριβώς την περίπτωση και δίνεις λάθος συμβουλές. Αφού δεν δίνω καμία συμβουλή. Δεν με το... Homeless. Περίμενε. Φιλμπή, δεν είμαι. Είναι σαν το κορτσάκι με το σπίτι. Κοίτα εδώ. Ωραία, πάμε. Δεν με ενθουσιάζει κανένας. Να μονάσω. Εγώ το έστειλα.
Δεν έχει βοηθηθεί. Κουνούπι. Κουνούπι. Δεν προλάβαμε. Δεν τα καταφέρω. Χρόνια πολλά. Καλά τα ξέρεις. Χρόνια πολλά. Σε όλο το μισό. Γεμάτα αγάπη και φως. Όπως δεν είστε κάπου ζεστά. Θα είναι το πρώτο βίντεο της νέας χρονιάς αυτό. Καλή χρονιά! Μεγάλη ευχή. Καλή χρονιά ρε παιδιά. Καλή χρονιά. Με υγεία, με χαρά, με αγάπη, με τύχη. Ευτυχία. Με ευτυχία, με γαλή, με ισορροπία. Όλα τα όνειρά σας να πραγματοποιηθούν. Με υψηλή ενέργεια. Με μην ασχολείστε με βλακίες. Καμία βλακία. Καμία βλακία. Συμφωνώ με τις προλογίσεις. Δεν προλαβαίνουμε να κάνουμε τώρα να συνεχίσουμε με τα θέματα καρδιάς. Λύσαμε αρκετά χθες. Έχουμε βοηθήσει πολύ κόσμο. Πολύ, που είστε όλοι μόνοι, αν θα έχετε ακούσει όλα αυτά που είπαμε. Οπότε, πιο καλή μοναξιά. Οπότε, καλή χρονιά! Καλή χρονιά!